Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει. Αυτό είναι δεδομένο. Το δεύτερο. Πάμε για αναθεώρηση το 2011. Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Εάν δουν οι κοινοτικοί ότι εμείς κάποιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε δεν είμαστε εντάξει, δεν θα πάρουμε και προσωπικούς πόρους για το 2011. Για όλα τα έργα που έχει ανάγκη η Κρήτη. Μα αναπλάσεις είναι, μα βιολογική είναι, μα οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πάρουμε επιπλέον πόρους. Εμείς όμως ο σχεδιασμός και του Θανάση και εμάς είναι πώς θα πάρουμε επιπλέον πόρους για όλη την Κρήτη. Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι με πρόταση του Θανάση του Καρούζου, όταν ήμουν υπουργός, εγκριθήκανε κάποια χρήματα, τα οποία υπάρχουν και τα οποία και δηλεύουν να χαθούν, εάν δεν γίνουν οι δύο μελέτες που χρειάζεται για την επέκταση και την αποκατάσταση, τα χρήματα θα χαθούν. Ήδη χθες συνομιλήθηκαμε με τον κύριο Κουράκη να δοθούν οι μελέτες και να προχωρήσουν, ούτως ώστε να μπορούμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε στα έργα αυτά. Συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου και με τον Δήμαρχο της Χεράπολης. Και επίσης, το πιο σημαντικό που δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το παρακολουθώ από το 1992. Όταν κάναμε το δικό μας χώρο υγειονομικής ταφής με 40 χωριά πριν γίνει ο Καποδίστριας, σε ένα μοναστήρι που αγοράσαμε 150 στρέμματα, ελάτε σήμερα να πάμε να δείτε αυτό το χώρο πώς είναι. Και πώς είναι η διάθεση για τρεις δήμους που πιάνουν κοντά 40.000 κατοίκους. Δεν θα γνωρίσετε το μέρος. Μας κυνηγούσαν. Μας κυνηγούσαν για να μην γίνει συγκεκριμένη περιοχή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν προχωρούμε για την κεντρική μονάδα σε μια νέα χωροθέτηση. Γιατί δεν θα γινόταν ποτέ. Με μια νέα χωροθέτηση, όπου και αν πηγαίναμε, δεν υπήρχε ποτέ καμία κοινωνία να πει ότι δέχομαι για να γίνει η κεντρική μονάδα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Άρα, έχουμε κάποια θετικά. Χρειάζεται ο επιτερισμός και επίσης χρειάζεται να καταλάβουμε ότι τα πρόστιμα θα τα πληρώνει ο κάθε Δήμος. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Είδα την αγωνία και κάποιων δημάρχων στην Κρήτη που με πέρανε ότι να μην πληρώσουν πρόστιμα γιατί πληρώνουν τις περιοχές που υπήρχαν, αλλά να υπάρχει μια αναστολή ή να τα πληρώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι κοινοτικοί δεν συζητούν ότι αν δεν κλείσουμε και πραγματικά ήταν μια ευτυχή συγκυρία ότι δώσαμε μια παράταση για ένα χρόνο. Εμείς πρέπει το θέμα των απορριμμάτων στην Κρήτη να το λύσουμε το επόμενο εξάμεινο. Και γιατί είναι το επόμενο εξάμεινο. Μέχρι 36 θα έχει τη διαχείριση η γενική επικεντρωμένη διοίκηση. Μετά είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε επίπεδο Κρήτης σε ένα φόζα. Αυτό τι σημαίνει. Εάν πάμε σε διαβούλευση, θέλουμε από 18 έως 24 μήνες για να κλείσει όλη η διαβούλευση και να προχωρήσουμε για να έχουμε ένα φόζα. Όμως, θα έχει γίνει η κατανομή όλων των χρημάτων από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, αυτό το πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι βλέπετε στην Αθήνα ότι ήδη συζητούν για 450 εκατομμύρια για να πάνε για κάποια εργοστάσια. Βλέπουμε Πελοπόννησο που δεν είναι έτοιμη, αυτό που έλεγε ο Θανάσης προηγουμένως, δεν έχει την ετοιμότητα δική μας ή και άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Άρα, εάν δεν πάρουμε χρήματα ευρωπαϊκά, θα είμαστε αναγκασμένοι να πάμε μόνο με κάποιους ιδιώτες ή μόνο με δανεισμό. Άρα σημαίνει αυτό ότι μπορεί να έχουμε ένα διπλάσιο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που θα πληρώνει ο πολίτης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν έχουμε χρήματα, όταν υπάρχουν χρήματα ευρωπαϊκά και αυτή την περίοδο έχουμε το ΕΣΠΑ. Δεν θα ξαναυπάρξει άλλη περίοδος με τόσους πόρους. Διότι είμαστε 27 κράτη-μέλη, οι πόροι λιγοστεύουν, η Κρήτη ξεφεύγει από το στόχο 1, άρα θα φέρει λιγότερα χρήματα. Άρα, πώς θα προχωρήσουμε. Αυτά πρέπει να τα αναλογιστεί ο καθένας με το χέρι στην καρδιά και να πει είμαστε υπεύθυνοι απέναντι και σε εμάς και απέναντι στα παιδιά μας
που πρέπει να παραδώσουμε ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που έχουμε παραλάβει και να δούμε ότι μέχρι το 2020 πώς μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο που βάζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε κάποια πράγματα που έχουμε υπογράψει ως χώρα. Άρα θεωρώ η πρόταση που έκανε ο Θανάσης ότι βήμα-βήμα, καταγραμμένα όμως, και να λαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη εμείς αυτή που μας αναλογεί, ότι δεν θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα εάν το προηγούμενο δεν έχει γίνει. Με το σχεδιασμό που υπάρχει και σε επίπεδο νομού, αλλά θα έλεγα και το σχεδιασμό που υπάρχει σε επίπεδο Κρήτης. Γιατί είδαμε τι πρόσημα πήραμε για τον Κουρουπιτό, σήμερα όμως αν δεν ήταν και όλα αλλιώτης ο Θανάσης, δεν θα είχε λυθεί το πρόβλημα του Κουρουπιτού και δεν θα δούμε τα προστήματα. Ποιος θα πληρώσει? Εμείς όλοι, ο καθένας. Ο καθένας θα πληρώσει. Και λύσανε στα χαλιά και πάρει μια χαρά και παίρνουν τώρα άλλο ένα πρόγραμμα για να πάρουν και εξοπλισμό που χρειάζονται. Θα λύσουν και τις γάβουν το πρόβλημα και επίσης μη σας φαίνεται παράξενο όταν ο νομός Ηρακλείου, η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και ο Δήμος Ηρακλείου παίρνει το 80% των απορριμμάτων του νομού, περίπου το μισό των ΝΑΣ από όλη την Κρήτη, το μισό του ΝΑΣ από όλη την Κρήτη και ψάχνει να βρει πρόταση και βρίσκεται η πρόταση γιατί θα βρεθεί η πρόταση στα όρια του Δήμου, των Δήμων του Ηρακλείου για την κεντρική μονάδα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε κάπου διαφορετικά. Άρα από εμάς τους περιφερειακούς θα έλεγα είναι μια βοήθεια και απέναντι στον Δήμαρχο για να πείσει όλους αυτούς που αντιδρούν ενδεχομένως ότι ναι, μπορούμε η ερετή της Κρήτης, οι 24 δήμαρχοι μαζί με εμάς τους δυο να λύσουμε το πρόβλημα. Μαζί με τα δημοτικά συμβούλια, προς Θεού, και με τα δημοτικά συμβούλια. Μπορούμε. Διότι, κατά την άποψη τη δική μου, και επιτρέψτε μου να πω την 20ετή εμπειρία που έχω στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα υπάρξει άλλη περίπτωση για να λύσουμε το θέμα των απορριμμάτων. Που για την Κρήτη είναι πρωτεύον. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λυθεί. Διότι μπορεί να έχουμε και έσοδα από την ανακύκλωση, έσοδα από διάφορες άλλες πηγές, να πέσει το κόστος και να δούμε πώς έχουμε το λιγότερο δυνατό κόστος που θα επιμερίζεται ο κάθε Δήμος. Εμείς θα είμαστε και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτό το θέμα. Έχουμε, αγαπητέ Δημήτρη, πολλά θέματα να συζητήσουμε και το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη και να είστε σίγουρος και εσύ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα είμαστε δίπλα για να δούμε τα μεγάλα και μικρά έργα της περιοχής από τους βιολογικούς που συζητούσαμε προηγουμένως, από τις αναπλάσεις, από μια σειρά έργων που έχει ανάγκη όχι μόνο η περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου αλλά και των Δήμων που ήρθαν και των χωριών που ήρθαν στο Δήμο σας, στον Καλλικρατικό Δήμο, μαζί με τον Νίκο να συζητήσουμε όλα αυτά τα έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή, όπως επίσης να δούμε και τα μεγάλα έργα όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, όπως είναι το αεροδρόμιο, η Σιδεία και μια σειρά άλλων έργων, αλλά αυτό σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο ότι θα χρηματοδοτήσουν από κοινού τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομίας.
τη δημιουργία του εργοστασίου των απορριμμάτων που θα εξυπηρετήσει τους τρεις νομούς της Κρήτης, απέσπασαν εχθές ο Περιφερειάρχης Κρήτης Θανάσης Καρούτζος, ο πρόεδρος του ΕΣΔΑ Γιάννης Κουλάκης και επίσης από την Υπουργό Δίνα Πυρπήλη. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο την ημερομηνία αν θυμάστε. Στο ξεκίνημα. Πότε. Η ημερομηνία ακριβώς, το ξεκίνημα ήμουν υπουργός εγώ τότε που πήγαμε στην κυρία Πυρπήλη, αλλά αν δεν υπάρχει ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση του χώρου δεν μπορεί να προχωρήσει. Διαβάζω εγώ την ημερομηνία, 13 Απριλίου 2010. Δεύτερη ερώτηση. Άρα πείτε σωστά. Ναι. Σωστά απαντήσατε. αλλά ελπίζω ότι θα καταλάβατε και εγώ τι εννοούσα. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Ο Υφυπουργός Οικονομίας Στάβος Αρναουτάκης που ήταν παρόν, δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν στο έργο επέκταση του ΣΥΤΑ των κάτω γαλλινών. Νέα μελέτη για τα απορρίμματα θα υπονοήσει ως ΔΕΔΕ κτλ. Αυτή η χρηματοδότηση που εξασφαλίσατε των 6 εκατομμυρίων, γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη χρηματοδότηση για τον Άγιο Νικόλαο ή την Ελλάδα. Κάνετε λάθος. Για πάστε μας τώρα. 3 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για την επέκταση του Αγίου Νικολάου και... Ορίστε. Στην Ελλάδα. Για την επέκταση να κλείσει η Ελλάδα. 3 εκατομμύρια. Και το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει αναλάβει την Ελλάδα. Είπατε προηγουμένως ότι η Ελλάδα έχει σημαντική υποχρέωση και θα το κάνει από ό,τι λέτε να διαβεβαιώνετε εσείς, ότι θα αναλάβει τα οργανικά, να τα κάνει μετά. Όχι τώρα. Ο σχεδιασμός που κάνει το Μεσόβιο Πολυτεχνείο και μας προτείνει. Δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα. Ο προηγούμενος σχεδιασμός δεν περιλάμβανε τα οργανικά στην Ελλάδα. Όχι. Δεν περιλάμβανε τα γεωργικά απόλυτα. Και γι' αυτό υπήρχε κονδύλι και η Ιεράπετρα δεν το έκανε. Και κακώς που δεν το έκανε. Ο κύριος Λασπετάκης. Κύριε, μας είπατε ότι η δύναμη μεταξύ μας εδώ και σε μια διαδηλωτική συνεργασία που θα έχουμε θα επίσης πράγματι αυτό το μεγάλο πρόβλημα των προβλημάτων σχετικά με αυτό το θέμα, διότι πράγματι είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα τα οποία θα πληρώσουν 30 εκατομμύρια ευρώ σε μια οικονομική κρίση που υπάρχει. Δυσκολεύεται η Ελλάδα και να το πούμε και από την Κρήτη, ας πούμε, σε μια μικρή περιφέρεια. Όμως, μας είπατε ότι θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο κύτταρο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ταυτόχρονα βέβαια με την αναθέωση του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα. Επειδή ας πούμε υπάρχει μια χωροθέτηση ενός ΣΥΤΑ εδώ στο Άγιο Νικόλαο, διότι ξέρω ότι την προέκταση της χωροθέτησης λίγο καθυστέρημα. Θα θέλαμε λοιπόν ένα χρονικό ορίζοντα σχετικά με τη δημιουργία του νέου κυτάρου και τις αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μας καλωσορίσω στον Άγιο Νικόλαο και εύχομαι οι συναντήσεις αυτές πραγματικά να επαναληφθούν στο μέλλον γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμες. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε Καρούτζο, την τοποθέτησή σας και ουσιαστικά όταν μιλάμε για διαχωρισμό οργανικού κλάσματος από τα απορρίμματα κτλ. Μιλάμε για ένα βάθος χρόνου, δεδομένου ότι ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στη διαχείριση των απορριμμάτων, η νοοτροπία η οποία καλώς ή κακώς έχει παγιωθεί μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα προκειμένου να διευκολυνθώ και σε μελλοντική μου σκέψη προκειμένου να πάρθει μια απόφαση σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζω απλά και μόνο αν υπάρχει κάποια πρόταση από την πλευρά της περιφέρειας για το τι γίνεται αύριο το πρωί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο νέος σχεδιασμός ο οποίος προωθεί το Πανεπιστήμιο των Αθηνών θα υλοποιηθεί μετά από διάστημα πενταετίας όπως είπατε, ίσως επταετίας, ανάλογα με το πώς θα πάει η διαβούλευση. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της περιφέρειας που αυτή να χρησιμοποιήσουμε ως βάση, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πολύ καλά το τι γίνεται με τα απορρίμματα της Ιεράπετρας, το τι γίνεται με τα απορρίμματα του Μακρυγιαλού, τι γίνεται με τα απορρίμματα της Υφίας, του Αγίου Νικολάου. Επίσης, έχουμε την πληροφορία, η οποία νομίζω δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα,
ότι η δυνατότητα για το κύτταρο το οποίο υπάρχει, εάν έρθουν τα απορρίμματα της Ιεράπετρας, είναι για τους επόμενους 10 ή 12 μήνες. Το άλλο κύτταρο το οποίο θα δημιουργηθεί, με βάση το γεγονός ότι πιθανόν να μιλάμε για μια πενταετία ή επταετία, είναι ικανό να παραλάβει τον οποιονδήποτε επιμερισμό και σε τι ποσοστό έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις και αν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποια πρόταση η οποία να αποτελέσει τη βάση ενδεχόμενης συζητήσεως. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Τατσέρη. Επιτρέψτε να κάνω απλώς μια σύντομη, απλώς μια άποψη μόνο για αυτά που υποτίθεται για τα απορρίμματα και μετά να σας πω λίγο την πραγματικά. Αυτά που μας είπατε όλα, έχω την εντύπωση ότι είναι στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είτε έπρεπε να έχουν συμβεί πριν από 10 χρόνια. Όλα αυτά που μας είπατε είναι ενδιαφέροντα, είναι ωραία, αλλά μου φαίνεται άσκηση επιχάρητος. Δηλαδή θα κάνουμε τούτα, θα κάνουμε εκείνα, θα κάνουμε και εκείνα, θα κάνουμε και τα άλλα. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα σκουπίδια μας πνίγουν. Αύριο το πρωί έχουν σκουπίδια στην πόρτα μας μέσα. Θα έλεγα λοιπόν, να το υπενθυμηθώ λίγο αργότερα, ότι αυτό είναι πράγματι ένα σχεδιασμό που έπρεπε να είχε προηγηθεί πριν από 5-6-10 χρόνια στην περιφέρεια. Και να έχει δώσει απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Και να ρωτήσουμε αν τελικά τα καλά ήταν πολύ καλά που έκαναν αυτό που έκαναν. Και να σα πω και κάτι άλλο. Από ό,τι άκουσα και από ό,τι έχω μάθει, η μοναδική που είμαστε συνεπείς είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Κανείς άλλος δεν συνεπείς. Μόνο ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπήρξε συνεπείς σε αυτό το σχεδιασμό. Μια τελεία θα τοποθετηθώ αργότερα αυτό που θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι. Απλώς ήθελα να πω μια κουβέντα. 23 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Είναι η πρώτη φορά που σε θεσμικό όργανο παρίστανται δύο γενικός γραμματέας της περιφέρειας. Είναι τέλος πάντων δύο σημαντικοί άνθρωποι της περιφέρειας. Είναι η πρώτη φορά. Με την ευκαιρία λοιπόν να σας πω δύο κουβέντες, αν έχει δικαιωθεί να μιλήσουμε. Στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης έχει τελειώσει ο βόρειος τοπικός άξονας. Έχει ζήσει το δεκαετία του 70, να τα πούμε. Και έχουν κάνει τις κάθετες συνδέσεις, φτάνουν εμπειρίες, φτάνουν σφακιά, φτάνουν. Εμείς ακόμα δεν έχουμε όχι απλώς χαράξει τον δρόμο. Δεν ξέρουμε από πού θα περάσει να πάει το καλό χωριό πέρα. Δεν ξέρουμε καν αυτό. Και ακόμα στους υπόλοιπους τρεις νομούς, αυτό τι διαβάζω και από τι ακούω, σχεδιάζουν το καινούργιο βόρειο οδικό άξονα. Στον οποίο βόρειο οδικό άξονα καινούργιο. Εκτός θέματος όμως. Εκτός θέματος. Το είπα, σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Το είπα, σας παρακαλώ. Και μετά από 23 χρόνια δεν έχουν το δικαίωμα να πούνε που έχουν περιπέτεια. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν μείνει πίσω πάρα πολύ κύριε Γραμματέα στους περιφερειακούς νομούς. Πάρα πολύ. Να μην σας πω πόσα έχει πληρώσει ο Δήμος μας για να στήσει αυτές τις σχολές παραρτήματα του ΔΕΗ. Πόσα έχει πληρώσει ο Δήμος μας. Όταν το αυτονόητα για τους υπόλοιπους νομούς, εμείς τα πληρώσαμε πολύ ακριβά για να τις συντηρούμε και να τα έχουμε. Από το Σιρινά δεν περάσατε. Δεν έχω το όνομα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο περιφερειακός Δήμος, ο κύριος Πλάντσας. Κύριε Πρωθυπουργέ, 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 κύριε Πρωθ